Okay. So I will be privileged here in Greece. And also we're very lucky, huh? We bring good luck. That's the thing. We hope to bring good luck to each other. I hope. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε μεταξύ μας, να σας θυμίσουμε τα CD που δίνουμε, Madonna φυσικά, το οποίο θα τρέχει και σε άλλες ημέρες. Το CD Singleton Άνεμος, που είναι η Κατερίνα μας εδώ. Η Κατερίνα Τσοπουλού, η οποία έγραψε και τους ελληνικούς στίχους. Του Greek όρων, δηλαδή του όρου, λοιπόν. Ελληνικής βερσιών του όρου. Της Γερελένια. Της Γέδενα. Γράφεις και τους στίχους των Άνεμος, ναι, εσύ πάντα. Τους αγγλικούς στίχους τους έχω γράψει. Τους ελληνικούς στίχους τους έχει γράψει η Ρεβέκα Ρούση, το αντίστοιχο παραδίνομαι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτό και έχουμε και την συλλογή που είπαμε και στο προηγούμενο. Κάτσε να δει. Κάτσε μου συλλογή να την έχω εδώ πέρα. Βαλκανική συλλογή. Εδώ. Αφιερωμένη στο Τέσλα. Δεν ξέρω τα θυμάστε όλα αυτά που είπα γιατί δεν τα ξαναλέω. Πρέπει να ξαναρχίσουμε. Τώρα έχουμε και καλεσμένου. Δεν γίνεται. Να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τις δικές σας ερωτήσεις γράφοντας MAD και NO το μήνυμά σας και κάνοντας το αποστολή στο 54999. Για την ώρα θα ξεκινούμε εμείς με τις δικές μας και εσείς ρολάρετε. It's your first time here in Greece. It's my second time. I were here in 2002 with my grammar school on excursion for 7 days, and we had a great time, but it was raining all the time, and our photos are so gray. So this time I'm luckier because it's shining all the time, and because of my promotion, song Oro, written by composer Jaco Joksimovic and lyrics by Dan Ivanovic, and also, which is interesting to you, is the Oro in Greek version, lyrics written by Katarina Nitsopoulou. Thank you, Yelena Tomasevich. and she helped me really because she sang it in Greek pronunciation. So because I don't speak a word of Greek language, I just pick up from her pronunciation and put it in my singing. And everybody is telling, oh, you speak Greek very good. I hope I will get your support on the May the 24th. I will sing under number 23. And if you like my song, you can vote for me because every your vote and every your support will give me energy to get better placement. You have our support, and are we going to? And we will give you support for your song. We like it so much. Είναι η δεύτερη, Δημήτρη Ουγγαρέζο, λοιπόν, θα πω εγώ την συμφίλη μας, ότι είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε έρθει η εκδρομή με το σχολείο της, αλλά έβρεχε σε όλη τη διάρκεια, οπότε όλες τις φωτογραφίες ήταν χάλια, δεν ήταν και πολύ καλά. Αλλά τώρα είναι πολύ τυχερή, γιατί και ο καιρός είναι καλά, που έχει έρθει για να προμοτάρει το Oro, το τραγούδι της Eurovision, για το οποίο, όπως είπαμε πριν, το στίχος έχει γράψει η Κατερίνα. Και τη βοήθησε πάρα πολύ και στην προφορά της, γιατί η Ελένα δεν ξέρει ούτε λέξη ελληνικά, αλλά έχει πατήσει πάνω στην προφορά της Κατερίνας, ώστε όλοι νομίζουν ότι ξέρει ελληνικά. Γιατί το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Ναι, και τώρα της μάθαμε και άλλες λέξεις. Α, θα πει σιγά σιγά. Καλημέρα. Η Σέρβη είναι. We want to hear your Greek words. My Greek words. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Πώς είστε? Είμαι καλά. I know just one sentence which expresses our relationship between Serbs and Greeks. Οι Έλληνες και οι Σέρβοι είναι αδέλφια. Τι λες τώρα. Καλύτερα από πολλές ελληνίδες που ξέρουμε για ελληνικά. You speak better Greek than many Greeks than I know. Thank you, it's flattering. I hope I will learn Greek. I would like to learn it because I think it sounds very good, and because of all culture, Greek culture, and everything which is similar to my people. It is, and we should say that's the first step of learning Greek is learning how to sing Greek. The first, yes. You know that the ancient Greeks almost sang; they didn't speak. They had some the vowels, and they spoke like singing.
Της είπα λοιπόν ότι το πρώτο βήμα για να μάθει ελληνικά είναι να τραγουδάει ελληνικά. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες ουσιαστικά τραγουδούσαν τη γλώσσα, έτσι λένε. Είναι πολύ αρμονικό. Ναι, harmony. Τι ωραία που έχουμε ερευνήσει τώρα. Εντάξει, in the background we were listening to the song that that is going to represent Serbia, with which you are going to represent Serbia. Ακούμε το κομμάτι, το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. The first thing that I did was to listen to it when I hear that you would come, and it's really fantastic. It's really very nice. Πάμε να το δούμε. Honestly, I wouldn't say anything if it wasn't. Έχει I would say it's very good. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Εγώ σε δίνω. Και που λέτε. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ και τα λέμε. Thank you. Njega ljubi, mene uspavaj.